Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Ετοιμάζομαι για να φύγω από την Κύπρο, οπότε δεν βγαίνουν τα βίντεο κανονικά. Αλλά απόψε κάνω ένα έκτακτο, γιατί σήμερα πήγα στην ταχυδρομική μου θηρίδα και παρέλαβα αυτά τα δύο βιβλία για τα οποία θα σας μιλήσω στη συνέχεια και πήρα αυτό το βιβλίο από την κυρία Αθηνά Στυλιανού που μου το έκανε δώρο σήμερα. Η Αθηνά Στυλιανού γεννήθηκε στα Κανάβια, ένα ορεινό χωριό της Λευκωσίας. Από μικρή έμαθε να αγαπά τη φύση, τη μουσική, το τραγούδι, το χορό, το θέατρο, την ποίηση και την κλασική λογοτεχνία. Είναι μητέρα 4 παιδιών, σπούδασε ελληνικό πολιτισμό στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα τελευταία χρόνια γράφει ποίηση, μυθιστορήματα και παιδικά παραμύθια. Το ιστορικό μυθιστόρημα «Επιλέγω τη ζωή» αποτελεί την πρώτη της συγγραφική απόπειρα και το πρώτο μυθιστόρημα που εκδίδει και μου έχει βάλει και αφιέρωση Αθηνά. Στην αγαπημένη μου Θέκλα, εύχομαι ότι καλύτερο, αγάπη, υγεία, χαρά, με όλη μου την αγάπη Αθηνά. Είναι ένα βιβλίο το οποίο είχε εκδώσει το 2016 Αθηνά. Και θα διαβάσω λίγο από το βιβλίο, θα το πάρω μαζί μου για να το διαβάσω. Γιατί αυτές τις μέρες δεν είχα χρόνο, η αλήθεια να λέγεται. Ανατροπές. Οι ανατροπές, είτε καλές είτε άσχημες, σημαδεύουν τη ζωή μας. Άλλοτε τη ζωγραφίζουμε τα πιο χαρούμενα χρώματα και άλλοτε με τα πιο μελανά. Δυστυχώς ποτέ δεν γνωρίζουμε τι κατάληξη θα έχει μια ανατροπή στη ζωή μας. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι μια όμορφη ανατροπή θα συνεχίσει να μας προσφέρει χαρά και ούτε αποκλείεται μετά από μια άσχημη ανατροπή να γίνουμε ευτυχισμένοι. Αυτό να το ξαναπείς Αθηνά. Γι' αυτό μην αγχώνεστε προκαταβολικά. Απλώς ζήστε τις ανατροπές της ζωής σας. Αντλήστε από αυτές εμπειρίες, γνώσεις, σοφία. Και που ξέρετε, ίσως κάπου ανάμεσα σε αυτές, ανακαλύψετε κρυμμένη την πολυπόθητη ευτυχία. Άλλωστε, σημασία δεν έχει μόναχο προορισμός, αλλά η διαδρομή. Ο πλούτος δεν βρίσκεται στην Ιθάκη, αλλά στο δύσκολο μονοπάτι που οδηγεί σε αυτήν. Λέει, είναι ιστορικό μυθιστόρημα αυτό, λέει. Κεφάλαιο πρώτο, αποχωρισμός. Μια παροιμία λέει: όσα φέρνει μια στιγμή δεν τα φέρνει ο χρόνος όλος. Μια στιγμή αρκεί για να σε ανεβάσει στους 7 ουρανούς ή για να σε ρίξει στα πιο βαθιά πηγάδια της απελπισίας. Δυστυχώς κανείς δεν γνωρίζει τι εμπόδια θα συναντήσει στη ζωή του για να τα αποφύγει. Αν η Αγνή γνώριζε τι συνέβαινε εκείνη ακριβώς τη στιγμή, σίγουρα θα έφευγε από εκεί πετώντας. Αγνοούσε ότι η μοίρα της έπαιζε ένα τόσο σκληρό παιχνίδι, χαράζοντας της μια πορεία γεμάτη αγκάθια και βίαιες ανατροπές. Αγνοούσε επίσης πως η ίδια θα υπέφερε τα πάνδυνα για να καταφέρει να ξεφύγει από το δύσκολο μονοπάτι που θα αναγκαζόταν να διαβεί. «Μείνει ακίνητη για ένα λεπτό ακόμη και τελειώσαμε», άκουσε τη φωνή του γιατρού να της λέει επιτακτικά. Η Αγνή χαλάρωσε και η εμφύτευση σπέρματος πραγματοποιήθηκε σε λιγότερο από ένα λεπτό. Σε μερικές μέρες θα διαφαινόταν αν πέτυχε η επέμβαση ή όχι. Οι δύο γιατροί άφησαν την κοπέλα να ξεκουραστεί και να κοιμηθεί, αφού έπρεπε να παραμείνει ακίνητη και ήρεμη για να πετύχει όλη η διαδικασία. Ο ύπνος ήρθε αργά για να ασφαλίσει τα μάτια της και να κοιμηθεί επιτέλους. Είχε περάσει πολλά τους τελευταίους 3 μήνες. Όλα πέρασαν μπροστά στα μάτια της σαν κινηματογραφική ταινία. Ενώ όσο περίμενε, το Μορφέα να την πάρει στην αγκαλιά του και να κοιμηθεί. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πραγματικά τώρα άνοιξα το βιβλίο. Σας διαβάζω μαζί σας αυτή την εισαγωγή στο βιβλίο, στο πρώτο κεφάλαιο και σε τραβάει για να το διαβάσεις. Λέει, είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα που έχει τίτλο «Επιλέγω τη ζωή». Πολύ ενδιαφέρον. Λέει αφιέρωμα, αφιερωμένο με πολύ αγάπη σε όλα μου τα αγαπημένα μου πρόσωπα, σε όλα τα αγαπημένα μου πρόσωπα, στην οικογένεια μου, τους φίλους, σε όλους όσους πιστεύω σε μένα. Ευχαριστώ τους γονείς μου που υπήρξαν το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά και τα αγκόνια τους. Ευχαριστώ τα υπέροχα παιδιά μου τα οποία μαθαίνω μεγαλώντας μαζί τους και παίρνω δύναμη από αυτά. Ευχαριστώ τον σύζυγό μου, τον ήρωά μου, ο οποίος με στηρίζει με την αγάπη και την υπομονή του. Ιδιαίτερα αφιερωμένο σε όλους όσους έφυγαν νωρίς και μας λείπουν όλο ένα πιο πολύ. Κάτι τέτοιες στιγμές εκτιμούμε ιδιαίτερα τη ζωή και όλα τα όμορφα μας προσφέρει. Τέλος, θα ήθελα να αφιερώσω το βιβλίο μου στη μικρή ζωή που ήρθε στη ζωή μας τόσο απρόσμενα και τόσο αναπάντεχα. Μας έδωσε όμως τη μεγαλύτερη χαρά και ευτυχία του κόσμου και αποτελεί την έμπνευση με αυτό το βιβλίο. Πραγματικά θα το διαβάσω. Πώς μιλάει για το τέταρτο παιδί της Αθηνά. Πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Την Αθηνά την γνώρισα, ξέρει αυτή που την γνώρισα. Δεν ήταν πελάτη σαν κοπέλα, γνωστή.
Λοιπόν, σήμερα πήγα και στην ταχυδρομική μου θηρίδα και βρήκα αυτό το βιβλίο από την Καλλιόπη Κουντουρογιάννη, το οποίο το βλέπετε, δεν το έχω δει, τώρα το παίρνω στα χέρια μου και αυτό, το οποίο έχει τίτλο The Passage, το πέρασμα στα ελληνικά. Α, έχει και χαρτάκι μέσα. Όχι, το χαρτάκι είναι μυθιστόρημα Καλλιόπη Κουντουρογιάννη 2010-2020 λέει. Κεφάλαιο 1. Λες κι άνοιξαν οι βρύσες του ουρανού και μια πρόσμενη και σίγουρα καθόλου ευπρόσδεκτη για εκείνη την πόρα έκανε αισθητή την παρουσία της. Πρέπει είναι και αυτό μυθιστόρημα, ε. Ήταν την ώρα που κουρασμένη από την πολύωρη αναμονή της στην ουρά μιας δημόσιας υπηρεσίας και ενώ είχε μόλις τελειώσει τη διεκπαιρέωση μιας υποχρέωσης, κοιτούσε το ρολόι να δει αν έχει χρόνο για ένα διάλειμμα. Άρχισε να τρέχει βιαστική, προσπαθώντας να αποφύγει την απειλή από τις χοντρές σταγόνες της απρόσμενης καταιγίδας, βάζοντας τη τσάντα της στο κεφάλι για προστασία. Τα τακούνια όμως και η στενή φούστα την εμπόδιζαν να κάνει μεγάλα και γρήγορα βήματα. Πω πω, τι θα κάνω τώρα, σκέφτηκε απελπισμένη και μπήκε στο πρώτο καφέ που συνάντησε μπροστά της. Τίναξε τα ρούχα της, κάνοντας μια απέλπιδα προσπάθεια να είναι όσο γίνεται πιο κομψή και προχώρησε στο βάθος του μαγαζιού, νιώθοντας άβολα για τη μουσκεμένη εμφάνισή της. Αφιερωμένο, λέει, σε όλες τις ψυχές που χάθηκαν, είτε πραγματικά είτε νοερά, από τις πράξεις και τις μεθόδους των βασανιστών της. Μάλιστα. Σε μια κοπέλα προσφέρεται ένα βιβλίο από έναν πλανόδιο βιβλιοπόλη. Οι χαρακτήρες και τα γεγονότα που περιγράφονται μέσα στο βιβλίο ζωντανεύουν στην καθημερινή της ζωή, κάνοντας την έρθει αντιμέτωπη με δύσκολες και απρόβλεπτες καταστάσεις. Ποιο είναι το μυστικό που κρύβεται πίσω από όλα αυτά? Θα μπορέσει τελικά να βρει την άκρη του νήματος πριν είναι πολύ αργά? Και αυτό φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ την Καλλιόπη Κουντουρογιάννη που μου το έστειλε. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό το βιβλίο έχει έρθει όλο το δρόμο. Ποδοντάρα με έχει έρθει. Πάμε τώρα και στο τρίτο βιβλίο που βρήκα σήμερα στην ταχυδρομική μου θηρίδα. Σημειώστε ότι θα έχω ξανά πρόσβαση στην ταχυδρομική μου θηρίδα τα Χριστούγεννα, μάλλον αν θα έρθω για διακοπές. Και εδώ ένα βιβλίο από μια κοπέλα που εγώ ξέρω ποια είναι, αλλά δεν θα σας πω το όνομα, γιατί γράφει με το ψευδώνυμα Αφροδίτη Φυσικοπούλου και μου γράφει: «Αγαπημένη μου Θέκλα, ήσουν πηγή έμπνευσης για μένα και σίγουρα η εγγραφή σου με επηρέασε. Το σύγγραμμα μου είναι το πρώτο, θεωρώ ότι είμαι σε νηπιακό στάδιο και προς Θεού δεν αποτελούν θέσφατα τα γραφόμενά μου. Ούτε Καζαντζάκης ούτε Χόρχε. Εύχομαι να διαβάσεις λίγο. Τα όποια έσοδα θα τα δώσω για ανθρώπους που τα χρειάζονται περισσότερο από εμάς. Εμείς, προνομιούχοι. Με εκτίμηση και αγάπη», λέει το όνομά της. «Ιστερόγραφο έγραψα με ψευδώνυμο. Με ενδιαφέρει κυρίως η διάχυση και όχι η προβολή το κέρδος. Πωλείται μόνο online, piastr.com.cy, piastr.com.cy. Αφροδίτη Φυσικοπούλου, στο νησί της Αφροδίτης. Χώρισες, τώρα θα δεις. Βασισμένος σε κυπριακές ιστορίες». Εγώ διαβάζω εγώ ήδη από το βιβλίο. «Αυτό το βιβλίο», λέει, «το αφιερώνω σε σένα που ζεις στο νησί της θεάς του έρωτα. Μα ο έρωτας μένει αλλού». Δικιά μου είσαι εσύ, Αφροδίτη Φυσικοπούλου. Εισαγωγή. Η million dollar απόφαση. Δεν είναι ότι είχα προγραμματίσει να περάσω από τις συμπληγάδες. Γενικά είμαι άνθρωπος νυφάλιος, χαροπός και με θετική διάθεση για ζωή, ακόμα και μέσω τρικυμίας. Γράφει στο επιστόφυλλο: «Τελικά έμελε να τύχει και σε μένα. Όχι, δεν έτυχε, πέτυχε», που έλεγε μια διαφήμιση. «Τις δύο ίσως πιο παραγωγικές δεκαετίες της ζωής μου τις πέρασα στο αποστηρωμένο περιβάλλον ενός γάμου. Σόγια, οικογενειακά τραπέζια, πεθερικά και λυπή συγγενείς, εργασία και χαρά εντός αγωγικών. Κτίζω το σπιτικό μου με τα πτυχιακά και καριέρα εντός αγωγικών. Γεννοβολώ και ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά και τώρα απασχίζω να αναπνεύσω. Σε μια άγρια θάλασσα, όχι τη μαύρη θάλασσα, αλλά τη μαύρη και άραχνη. Είμαι χωρισμένη και ζω στην Κύπρο». Πόσο χειρότερα μπορεί να γίνει? Σε δε άρα κόρη, Αφροδίτη Φυσικοπούλου. Και δεν είναι ότι είχα προγραμματίσει να περάσω από τις συμπληγάδες. Γενικά είμαι άνθρωπος νυφάλιος, χαροπός και με θετική διάθεση για ζωή, ακόμα και εν μέσω τρικυμίας. Καθαρά της επικουριανής φιλοσοφίας. Είναι οι συγκυρίες? Είναι το κακό timing? Εγώ από αυτόν τον γάμο έπρεπε να βγω.
Στο νησί μας, ειδικά 20 χρόνια πριν, το να παντρευτείς στη δεκαετία των 20 ήταν must. Εάν παρελπίδαν ήσου γυναίκα και περνούσε στα 30, όλοι αναρωτιόνταν τι αείπιν, δηλαδή ελάττωμα να έχεις, τι τρέχει με σένα και είσαι στο ράφι. Γενικά ομιλώντας, ακόμα και στα αστικά κέντρα, γυναίκα ελεύθερη μετά τα 30 ισοδυναμεί πρόβλημα. Τι άλλο να κάνει κανείς αν έχει τελειώσει το σχολείο, άντε το πολύ πολύ να σπουδάσει. Μετά από αυτό είναι το να βρει μια καλή δουλίτσα, αν είναι κυβερνητική, δηλαδή εργασία στο δημόσιο τομέα, ακόμα καλύτερα, σταθερότητα, μισθός βρέξει χιονίσει. Ο μισθός καταβάλλεται, βρέξει χιονίσει, εννοούμε ανεξαρτήτως συνθήκων, ο μισθός καταβάλλεται αδιάλειπτα. Εγώ τα είχα κάνει όλα αυτά, αλλά δεν μετρούσα εάν παρέμεινε ελεύθερη. Η γυναίκα της Κύπρου στη δεκαετία του 2000 είναι επιτυχημένη αν είναι παντρεμένη. Αυτό. Μάλιστα, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λέει μετά όσα μας δίδαξαν ώστε να γίνουμε καλά και υπάκουα κορίτσια στον πατέρα μας και μετά στο σύζυγο μπορεί να είναι και λάθος. Ιστορικό. Κυπρέος versus Καλαμαράς 01. Πολύ ενδιαφέρον. Μέρος 2. Ψυχοθεραπεία. Στην εκπνοή της τρίτης δεκαετίας της ζωής μου είμαι πλέον μια γυναίκα διαζευμένη με παιδιά, εργασία και ένα σπιτικό να διαχειριστώ μόνη μου. Η αλήθεια είναι ότι το διαζύγιο πόνεσε πολύ. Δεν έχει σημασία αν εγώ είμαι αυτή, ήμουν αυτή που είπα τέλος, δεν θέλω πια να ζω έτσι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ήμουν πεπισμένη πως κάτι έπρεπε να αλλάξω για να μην τρελαθώ. Δεν είχα καμία υποστήριξη από το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον. Μεγαλωμένη σε ένα μέρος όπου η ύλη έχει υψηλότερη αξία από τις αρετές του ανθρώπου, το να εγκαταλείψω έναν οικονομικά εύρωστο άντρα, το λιγότερο ισοδυναμούσε με οικονομική αυτοκτονία στα μάτια του Μέσου Κύπριου, ειδικά επειδή είχαμε και 4 παιδιά. Ο κλονισμός της υγείας μου ήταν για μένα η μεγαλύτερη κόκκινη σημαία, red flag. Αναζήτησα ψυχολόγο για να με βοηθήσει να αντέξω, και θαυμαστικό εντός αγωγικών, μέσα σε παρένθεση, το γάμο μου. Αυτό ήταν το μόνο μου αίτημα. Οι γάμοι δεν είναι για να τους αντέχουμε, κούκλα μου, αναφώνησε. Η στάρ της ψυχολογίας με συμπάθησε από την πρώτη στιγμή. Το έβλεπα στα μάτια της, στον τόνο της φωνής της, στις φιλοφρονήσεις που αφιδόλευτα εξτόμιζε κάθε τόσο για το άτομό μου. Ήταν καθοριστικές οι λίγες συναντήσεις που έκανα μαζί της, προτού να με εγκαταλείψει για να αφοσιωθεί στην τηλεοπτική της καριέρα. Δεν ξέρουμε για ποια μιλάει, όχι. Μου τόνισε ότι είχε κλείσει το γραφείο της και ότι ίσως ήμουν από τα τελευταία ραντεβού που έκανε. Ολοκληρώνοντας τις συναντήσεις μαζί της, λοιπόν, είχε τροχοδρομήσει να συνεχίσω με άλλη συναδελφό της που εργαζόταν σε κάποιον κοινοφιλή οργανισμό. Επιτόπου ήδη ακανόνισε να ξεκινήσω δωρεάν συναντήσεις ψυχοθεραπείας για όσο διάστημα χρειαστεί. Εν τω μεταξύ, η ψυχολόγος Παυλαστά είχε ήδη συμπεράνει αρκετά για τη δική μου περίπτωση. Η διέστησή της σε συνδυασμό με την πολιτική κλινική εμπειρία της ήταν αρκετά ώστε να προφητεύσει για μένα λέγοντας: 1. Εσύ δεν θα μείνεις μόνη στη ζωή. 2. Θα καταφέρεις να κάνεις τη μοναξιά σου μοναχικότητα. Οι δύο προφητείες της ψυχολόγου φάνταζαν στα μάτια μου βγαλμένες από ένα παράλληλο σύμπαν. Για χρόνια είχα μάθει να ζω στη σκιά ενός δυναμικού, επικυριαρχικού και άκαμπτου άνδρα. Η δική μου γνώμη δεν υπήρξε σημαντική στις 99% των περιπτώσεων. Είχα φτάσει να πιστεύω πως μου είναι αδύνατο να υπάρξω και να δρώ χωρίς να είμαι υπό την εποπτεία του ή τη μόνιμα αρνητική κριτική του συζύγου. Παρ' όλα τα αυτά, εάν έπρεπε να σκεφτώ τις δύο προφητείες της, σίγουρα φαινόταν ευκολότερο να βρω νέο σύντροφο στη ζωή μου παρά να μάθω να περνώ καλά με τον εαυτό μου. Κι όμως, πλανό μου μπλάνει νυκτράν. Η ψυχοθεραπεία είχε θεαματικά αποτελέσματα επάνω μου. Ένα χρόνο μετά το πέρας των συνεδριών, είχα φτάσει στο σε σημείο να επαναπροσδιορίσω τον εαυτό μου, να λέω με σθένο στη γνώμη μου, να υποστηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις τις αποφάσεις μου και να έχω τον έλεγχο στη ζωή μου. Τα παιδιά μου αναπτύσσονταν όσο καλύτερα γινόταν, ενώ παράλληλα στη δουλειά είχα θέσει σαφή όρια και η αυτοπεποίθηση μου τονώθηκε περισσότερο. Ήμουν νικήτρια σε αυτή τη μάχη. Μέσα από την επίπονη πορεία μου εκτός γάμου αναγεννήθηκε μια πολύ δυνατή γυναίκα. Εγώ. Με τη σκληρή μου εργασία κατάφερα να αμείβομαι πολύ καλά, έχοντας πλέον όμως ψυχική ανθεκτικότητα. Σε αυτό συμφώνησαν άπαντες, ψυχολόγος και στενοί μου άνθρωποι. Πλέον ξέρω τι θέλω, αλλά πιο σημαντικό τι δεν θέλω στη ζωή μου. Η ζωή μου επιτέλους έβαινε καλώς. Τα παιδιά είχαν το δικό τους βεβαρημένο πρόγραμμα, εγώ συμπαραστάτης και επιβλέπουσα. Οικονομικά είμαστε καλά, δεν μας λείπει τίποτε. Παρακολουθούμε εκθέσεις, σεμινάρια, πάμε εκδρομές και εκπαιδευτικά ταξίδια. Δεν θα ήταν υπέροχο τώρα να έχω και ένα σύντροφο στη ζωή μου? Δεν δικαιούμαι κι εγώ λίγο να ζήσω?
Τα παιδιά συνήθως λείπουν στον πατέρα τους τα Σαββατοκύριακα, καθώς και κάποιες μέρες Χριστούγεννα, Πάσχα, Καλοκαίρι. Όλα ρυθμισμένα μέσω δικαστικών διαταγμάτων, όλα γίνονται στην εν τέλει, ακριβώς όπως έχω μάθει άλλωστε. Δεν αφήνουμε τίποτε στην τύχη. Για όσα όμως μπορώ να κανονίσω εγώ στα θέματα των ανθρωπίνων σχέσεων, δυστυχώς δεν μπορώ να ελέγξω τα πάντα. Έλα μου. Και εκεί την πάτησα. Ελέγχω εμένα, αλλά όλοι οι άλλοι δρούν ανεξέλεγκτα. Μέρος τρίτο. Μόνη, βγες έξω, υπάρχουν ένα σωρό άνδρες. Κόρη, έχεις πλάκα. Έχεις πολύ πλάκα. Κεφάλαιο 1. Ο νεαρός ακτιβιστής. Α, θέλω να το διαβάσω αυτό. Απόλλων Αφροδίτη 1-0. Θέτης γλώσσας, μείνε στο χωριό σου. Αχα. Κεφάλαιο 2. Δήμητρος Σέρβος. Και όταν συμβαίνει ακριβώς αυτό που ευχήθηκες. Α, είσαι πολύ καλή εσύ. Κεφάλαιο 3. Ο Παφίτης. Ο άντρας με καταγωγή από την Πάφο, Πάφος Πόλη Κύπρου, στον ιδιωτικό τμήμα του νησιού, είναι από τα αρχαία βασίλειά της και διάσημη και διάσημο ανάμεσα σε άλλο κέντρο λατρείας της Αφροδίτης. Βλέξεις και με Παφίτη, κόρη. Αχ, πέφτουν τα βιβλία. Θλίψη versus εγώ 1-0. Ρεβεγιόν στου Λουκά. Α, είναι καλό το βιβλίο σου, κόρη. Έχει πολύ πλάκα. Σεξ γιοκ. Και αυτά τα σενάρια εξωγήινα μου φαίνονται. το πέντε τι είναι. Α, το γιοκ σημαίνει όχι στα τουρκικά. Α, πολύ ωραία. Άμα σε αφήνεις να το διαβάσουμε αυτό το βιβλίο στο κανάλι. Όχι, έχει πολύ πλάκα. Το προφίλ στο Tinder θα φτιάξω. Α, έκανε προφίλ στο Tinder αυτή. Ευκαιριακό σεξ δεν θέλω, θα το ξεκαθαρίσω. Φωτογραφία μου δεν είναι καλή ιδέα να βάλω. Είμαι γυναίκα στην Κύπρο, είμαι επαγγελματίας και το πιο σημαντικό, είμαι μητέρα 4 παιδιών. Ο κόσμος είναι κακός. Δεν το έχω σε τίποτα να πω στα παιδιά μου ότι κάνω το αρχαιότερο επάγγελμα. Άσχετο αν οικονομικά είμαι άνετη. Ο κακός ο άνθρωπος θα το εξηγήσει όπως θέλει, προκειμένου να με μειώσει για να νιώσει καλύτερα. Άρα, εγώ δεν θα εκπέσω έστω και στο Tinder. Είμαι φύση και προσωπική, προσεκτική. Δεν είμαι καμιά χαζή. Θα με προστατεύσω. Οποιαδήποτε στιγμή διαγράφω το προφίλ και όλα καλά. Ποιος θα με κρίνει? Κατέβασα την εφαρμογή, μου ζητήθηκε να υποβάλω τον αριθμό του κινητού μου και το email μου. Ακολούθως μου στάλει και ένας κωδικός στο κινητό για να γίνει επαλήθευση. Στη συνέχεια η εφαρμογή με καλωσόρισε με το πιο κάτω μήνυμα, στο οποίο έπρεπε να πατήσω συμφωνώ, προκειμένου να προχωρήσω. Συμφώνησα σε όλα, ακολούθως μου ζητήθηκε είμαι γυναίκα, ημερομηνία γέννησης, η καλύτερη μου φωτογραφία είναι και βάζει αυτή. Επέλεξα μια θάλασσα από τις περσινές μου διακοπές. Σκέφτηκα πόσο μου μοιάζει που είναι ήρεμη και άγρια, με φουρτούνες και ανηνεμία, όπως είμαι εγώ, ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Ξεκίνησα με συνοπτικές διαδικασίες στη δόμηση ενός προσιτού και ξεκάθαρου προφίλ. Είμαι γυναίκα. Ενδιαφέρομαι για άντρες. Απόσταση από μένα μέχρι 10 χιλιόμετρα. Όχι, δεν θα ξενιστετευτώ σε άλλη πόλη με τόσους περιορισμούς μετακίνησης. Όχι, δεν ενδιαφέρομαι για μακρινές βόλτες για τον Mr. Perfect. Εύρος ηλικίας ανδρών 35-45. Νέα είμαι, πολύ μορφωμένη είμαι, δουλειά με υψηλές απαντήσεις έχω, αρέα ευκατάστατη είμαι. Αν κάποιος πληρεί τις προδιαγραφές, θα θέλει να μου μιλήσει, σκέφτηκα. Λέω ξεκάθαρο ότι δεν θέλω ευκαιριακή σχέση, αλλά κάτι πιο ουσιαστικό. Ώστε θέλω πίσω μου ελθύν, λοιπόν. Εγώ αυτή είμαι, θα δείξει αν υπάρχει κάποιος και για μένα. Ας με ακολουθήσει. Άρχισαν να εμφανίζονται καρτέλες με προφίλ διαφόρων ανδρών. Ευρωπαίοι, Τούρκοι, μαύροι, Άραβες, προφανώς ζούμε σε ένα πολυπολιτισμικό νησί. Swipe left, σύρια αριστερά αν δεν σ' αρέσουν, swipe right. Δεξιά, σύρε δεξιά αν σου αρέσουν. Προφίλ με ονομασίες τύπου sexy boy, κομμενάκι, Greek lover, let's have fun, στέλνουν αριστερά απόρριψη με συνοπτικές διαδικασίες. Καθόλου χρόνο δεν θα αφιέρωνα. Το ίδιο και όσον αφορά οποιονδήποτε μαύρο, νέας με πει κανείς ρατσίστη, εγώ μαύρο δεν κουστάρω, αραβικής καταγωγής χρυσή να είναι δεν πλησιάζω, ούτε σε ακτίνα χιλιόμετρου. Κάποιο τίτλο προφίλ είχαν ονομασίες που παρέμβαν σε ευκαιρία 26, no, όχι για μένα. Κάθε 30 προφίλ που έβλεπα έκανα swipe right, μου αρέσουν σένα. Μετά από ένα εξαντλητικό 20 λεπτό ξεσκαρταρίσματος, τσουπ, έγινε match. Ταιριάξα με 3 προφίλ, αναθάρισα. Πρώτον, περίπτωση πρώτη. Αμέσως είχα μήνυμα. Γεια σου, τι κάνεις, στα Greeklish.
απεχθάνομαι τα γκρίκλιστ, τα μισώ. Νιώθω ότι κανιβαλίζω τη γλώσσα μας. Νιώθω ότι είναι για γράμματος. Πίεσα όμως τον εαυτό μου. Έλα, Αφροδίτη, μου έλεγα, μην είσαι αρνητική. Δώσε μου μια ευκαιρία. Έχει τόσα γλυκά ματάκια, τόσο ωραίο χαμόγελο νεαρός. Πιέζομαι, προσπαθώ, πιέζομαι κι άλλο. Αλλάζω τη γλώσσα του πληκτρολογίου σε αγγλικά. Ποτέ στη ζωή μου δεν καταδέχομαι να γράφω ελληνικά με αγγλικούς χαρακτήρες. Το ίδιο συμβουλεύω και τα παιδιά μου και τα παιδιά. Το γνωστό μου, σαν καμπάνα χτυπάει στο κεφάλι μου η έκφραση. Τα γκρίκλιστ είναι ο καλύτερος δρόμος αποξένωσης από την εικόνα της λέξης. Αυτό μπορεί να οι νέοι άνθρωποι να το πληρώσουν ακριβά. Τα ΔΕΕΦ, επίτιμος καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής και πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος Πολιτισμού, Δόκτωρ Γεώργιος Μπαμπινιώτης. Και είμαι εγώ να πάω κόντρα στον Μπαμπινιώτη, ας όψε τη ανάγκη, είμαι πολύ μόνη δόκτωρ, θα εκπέσω στο βουρκό για λίγο. Καλά είμαι, απαντώ. Μέχρι και στα γκρίκλιστ γράφω ορθογραφημένα η κακούργα. Είμαι σπίτι και θέλω να πάω γυμναστήριο, αλλά με την καραντίνα δεν μπορώ και νευριάζω. Κι εγώ είμαι σπίτι, πρωτότυπο, μισώ τη γυμναστική, απαντώ. Και πώς διατηρείσαι fit, η επόμενη απαντητή ανώτη ερώτηση. Μα δεν διατηρούμε, έχω έξτρα κιλά, του λέει αυτή. Κοιλιακούς, είχε ειδικό ενδιαφέρον για το δύνατο μου σημείο, γιατί μου το κάνει αυτό. Μετά από τέσσερις γέννες και ειδικά μετά την κεσαρική τομή, η κοιλιά μου είναι σε κατάσταση μακελιού. Όχι, δεν έχω κοιλιακούς. Όχι, η τομή της κεσαρικής φαίνεται αρκετά τσαλή. Έχω χαλάρωση και ραγάδες. Επιπλέον έχω και επιπλέον κιλά. Άρα επιστρώσει λίπους. Μάλλον είμαι για πέταμα. Δεν τολμώ να φορέσω μπικίνι στην παραλία. Συμπεριφέρομαι στην κοιλιά μου σαν να μην υπάρχει. Έχω ρωτήσει για κοιλιοπλαστική, αλλά τα χρήματα είναι τόσα που δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ξέρω ότι θα στερούσα τα παιδιά μου πολλά. Τώρα δεν θα κάνω αυτό το βήμα. Με αυτή την κοιλιά ζω και πορεύομαι. Γιατί ο νεαρός έχει ειδικό ενδιαφέρον για το αδύνατο μου σημείο? Ξαφνικά λογικεύομαι και αναλογίζομαι φωναχτά. Τι λέει το άτομο? Δεν με ξέρει και η πρώτη ερώτηση είναι για τους κοιλιακούς μου? Είχα εγώ ποτέ κοιλιακούς? Τι λέει? Αυτό είναι το σημαντικότερο σε μια σχέση. Μα για ποια σχέση μιλώ? Ήμουν πάλι σε έναν άλλο πλανήτη, το δικό μου πλανήτη της Αφροδίτης, που ονειρεύεται αγάπη, σχέση, συντροφικότητα, έρωτα. Η κουβέντα προχώρησε ένδοξα. Δεν έχω κοιλιακούς, άρα έχω έξτρα κιλά, απαντώ με χρονοκαθυστέρηση 2 λεπτών. Και τι κάνεις εδώ μέσα, και τι κάνεις εδώ μέσα, τι κάνω εδώ μέσα, τι τοξικό σχόλιο είναι αυτό, δικιά μας είναι αυτή. Συγγνώμη νεαρέα, σου χαλάω την πιάτσα, εδώ μέσα μόνο γυμνασμένα κορμιά είστε. Ψάχνω σύντροφο, απαντώ με το χαζό μου μυαλό. Χαμογελά και εμφανίστηκα σε όλη την οθόνη μου, μάλλον το διασκέδαζα πολύ. Είναι όμορφο να δίνω χαρά στους ανθρώπους, μάλλον όμως ο απέναντι άνδρας με κορόιδευε. Δεν απάντησα τίποτε. Του έδωσα χρόνο να συνέλθει από το γέλιο. Στο καπάκι μου εξήγησε αυθόρμητα. Το να ψάχνει σύντροφο στο Tinder, εν σαν να γυρεύει καλόγυρο σε καμπαρέ. Εγώ εμβρόντιτη. Λέει, το να ψάχνει σύντροφο στο Tinder, εν σαν να ψάχνει ένα καλόγυρο σε ένα εικονοχή. Εγώ εμβρόντιτη. Άλλη μια μήχανη παύση, κάποια λεπτά πριν, γιατί να απαντήσω σε αυτό. Ο νεαρό με έβγαλε από τη δύσκολη θέση ακόμα πιο ξεδιάντροπα. Είσαι για ένα στα γρήγορα? Τι ένα στα γρήγορα, τι εννοεί να γνωριστούμε? Μου εξήγησε, όχι, δεν ήθελε να γνωριστούμε, ήθελε να βρεθούμε, να εκτονωθούμε, γιατί με την καραντίνα είναι δύσκολα τα πράγματα και εμείς σύμφωνα με την εφαρμογή βρισκόμαστε κοντά, απόσταση 2 χιλιόμετρα μόνο. Πόσο μαλάκες γείτονες έχω, αναφώνησα. Delete κατευθείαν, διέγραψα τον νεαρό. Τι ήταν το Χριστέ μου, μουρμούριζα φτιάχνοντας έναν καφέ να συνέλθω. Πολύ κακή η πρώτη περίπτωση. Τι στο καλό, δεν είναι δυνατόν να όλοι έτσι, σκέφτηκα. Λοιπόν, σας έχω διαβάσει αρκετό και από το βιβλίο της Αφροδίτης Φυσικοπούλου. Πληροφορίες για τον συγγραφέα. Η συγγραφέας γεννήθηκε το 1978 και μεγάλωσε στη Λευκοσία της Κύπρου μετά την τουρκική εισβολή. Είναι διαζευγμένη και ζει και εργάζεται στην ίδια πόλη με τα 4 παιδιά της, θεωρώντας ότι η μητρότητα είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα και σπουδαιότερη εργασία της. Με τραβάει το βιβλίο, διαβάζω κι άλλα. Έχει σπουδάσει δημόσιες σχέσεις, φυσική και περιβαλλοντική διοίκηση. Έχει ειδικό ενδιαφέρον στη ψυχολογία και τις ανθρώπινες σχέσεις, κάτι που μελετάω σκόμη τα τελευταία χρόνια. Η γνωριμία της με τη γνωστή ψυχολόγο συγγραφέα Θεκλα Πετρίδου και το ψυχολόγο ψυχοθεραπευτή Δόκτωρα Χάρη Βασιλιάδη, δικιά μας είναι αυτή, ήταν καθοριστική και της έδωσαν ενθάρρυνση για αυτό το βιβλίο, η συγγραφή αυτού του βιβλίου που αποτελεί και την πρώτη συγγραφική προσπάθεια. Σκοπός της είναι να μοιραστεί κάποιες εμπειρίες από την κυπριακή πραγματικότητα του σήμερα, με σκοπό να βοηθήσει και άλλες γυναίκες που βρίσκονται σε θέση της διαζευγμένης. Η ανάγκη προέκυψε από την έλλειψη αντίστοιχων βιβλίων σχετικά με το θέμα. Λοιπόν, διαβάζω και αυτό και τελειώνω. Μα Αφροδίτη Φυσικοπούλου, είναι τέλειο το βιβλίο σου. Η διαζευγμένη γυναίκα θεωρείται υποδεέστερη. Οι αναδημιουργημένες οικογένειες στην Κύπρο είναι ελάχιστες. Ένας ελεύθερος άνδρας σπάνια θα εμπλακεί σοβαρά με μια γυναίκα που έχει χωρίσει και ακόμα σπανιότερα με μια γυναίκα που έχει παιδιά από προηγούμενο γάμο.
Η πληθώρα γυναικών, είτε εντόπιων είτε εισαγόμενων, η ευκολία που κανείς βρίσκει τη σήμερα ημέρα σεξ και τα μυαλά που κουβαλούμε σαν κοινωνία συνηγορούν οι διαζευμένες γυναίκες στην Κύπρο να υποφέρουν. Γνωρίζω από πρώτο χέρι πολύ αξιόλογες διαζευμένες γυναίκες, με μόρφωση, παιδεία, περιουσιακά στοιχεία και καλλιέργεια που είναι σπουδαίες μητέρες και επαγγελματίες. Σε αυτές τις γυναίκες αξίζει μια ισότιμη συντροφική σχέση. Ας επιμένουμε. Κάπου εκεί έξω υπάρχουν άντρες που θα ψάχνουν ποιότητα. Δεν είναι δυνατόν. Ας επιμένουμε. Μακριά από άντρες που 1. Είναι νεαροί και 1. Απογαλακτισμένοι από τους συγγενείς τους, κεφάλαιο 1. 2. Είναι κερδοσκόποι, κεφάλαιο 2. 3. Έχουν στη δική της λειτουργία αλλά δεν κάνουν κάτι γι' αυτό, κεφάλαιο 3. 4. Ψάχνουν στο Tinder ευκαιριακό σεξ, κεφάλαιο 4. 5. Είναι παντρεμένοι, κεφάλαιο 5. Στη λίστα μπορείτε να προσθέσετε ελεύθερα. Μάλλον υπάρχουν και άλλες κατηγορίες ακατάλληλων ανδρών. Τι στο καλό, όλες σε μένα θα τύχουν. Είναι χιουμοριστικό και είναι ωραίο και είναι 137 σελίδες και μπορούμε να το βρούμε, είπαμε, κάτσε να διαβάσω ξανά, μπορούμε να το βρούμε ένα λεπτό και έχει παίζει δημίωση. Μπορούμε να το βρούμε στο piastr.com.cy. Σε αυτό το πολύ βίντεο σας έχω διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο της Αθηνάς Στυλιανού «Επιλέγω τη ζωή» και ανυπομονώ να το διαβάσω ολόκληρο. Σας έχω διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο της Καλλιόπης Κουντουρογιάννη «Το πέρασμα» και από το βιβλίο της Αφροδίτης Φυσικοπούλου «Στο νησί της Αφροδίτης χώρισες, τώρα θα δεις». Φιλιά! Αυτές τις μέρες δεν θα ανεβάζω κάθε μέρα βίντεο λόγω του ταξιδίου, αλλά σύντομα θα με δείτε από τον νέο μου προορισμό. Thank you.